Το νούμερο 4 συνέχισε όμως, ο Κώστας δεν σταμάτησε εκεί. Πέτυχαν την ακροαματικότητά τους. Την πέτυχαν. Άλλη ακροαματικότητα δεν θα έχουν. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Θα έχουμε παράπλευρες απώλειες. Τρομάζω. Μέχρι εδώ. Νανά να τρομάζεις. Ξεπέρασαν τα όρια. Εάν εσείς νομίζετε, εννοώ η σατυρική, ότι έχετε κάθε δικαίωμα να γελιοποιείτε ανθρώπους που έχουν θυσιαστεί για τον ελληνικό λαό, πλανιέστε. Σας βεβαιώνω ότι θα συμβούν γεγονότα που θα τρίβετε τα μάτια σας. Νομίζετε ότι εσείς της τηλεοράσεως μπορεί να πέστε μπαλάκι τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Είστε γελασμένοι. Τώρα να πάρουμε τις διαφημίσεις μας. Για να έρθουμε σε λίγα λεπτάκια για να δούμε και την απάρα πάρουμε τις διαφημίσεις μας. Για να έρθουμε σε λίγα λεπτάκια για να δούμε και την απάρα πάρουμε τις διαφημίσεις μας. Για να έρθουμε σε λίγα λεπτάκια για να δούμε και την απάρα. Ποιος γελάει? Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο νούμερο 3. Όταν λέει και δεν είμαι καν σχιζοφρενής, ο συγκριτικός βαθμός ποιος είναι? Αγνοήστε τον, αγνοήστε τον. Και έχω και εκείνη την απορία. Αγνοήστε τον. Πες την απορία, ρε αγόρι μου, να τελειώνουμε. Αυτή τη σημεία που φοράει στο πέτο του, είναι μία που την κυκλοφορεί σε όλα τα ρούχα ή έχει αγοράσει για όλα, για τις μπιτζάμες, για τα σακάκια, για τα μποξεράκια, για τις κάλτσες και έχει παντού μια καρφίτσα με τη σημαία.